Έτσι, καθημερινά δίνουν μονάδα εχνηλάτησης και Υπουργείο Παιδείας ώστε να περιορίσουν τις σειροές κρουσμάτων στις σχολικές μονάδες. Με στόχο να κρατήσουν ανοιχτά τα σχολεία, οι αρμόδιοι τρέχουν να κλείσουν την πληγή που άνοιξε, σπάζοντας τις αλυσίδες μετάδοσης. Στην μη εφαρμογή των πρωτοκόλων, αποδίδουν τη νέα αναζωπήρωση που ξέσπασε στα σχολεία, Υπουργείο Υγείας και Παιδείας. Φαίνεται να μην τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και να μην υπάρχει και η ανταπόκριση που πρέπει από τους πολίτες με τους λειτουργούς της μονάδας επιστημονικής επιτήρησης, έτσι ώστε να δηλώνονται οι στενές επαφές. Γίνεται στην ουσία μία μάχη καθημερινά, ούτως ώστε αυτό που υπάρχει να το σταματήσουμε για να μην εξαπλωθεί, για να μην δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η κατάσταση που υπάρχει. Από τις 29 Νοεμβρίου, με την εφαρμογή του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού εργαστηριακού ελέγχου με τεστ αντιγόνου, στα δημοτικά έχουν εντοπιστεί 157 κρούσματα. Αντίστοιχα, για την ίδια περίοδο στην μέση εκπαίδευση έχουν εντοπιστεί άλλα 161. Προβληματίζει ο αριθμός των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό αυτό το διάστημα, ο οποίος αγγίζει τους 140. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς εκπαιδευτικών για αντικατάσταση συναδέλφων τους, οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα. Προκυρήσονται οι θέσεις αντικατάστασης. Ξέρουμε πόσο αγωνιά ο κάθε νέος που είναι άνεργος. Παρ' όλα αυτά δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Οι διευθυντές πραγματικά πρέπει να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καλύψουν όλες τις ανάγκες και να είναι τα παιδιά υπό κάποια επιτήρηση τουλάχιστον. Το Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο, σχολιάζοντας μέσω ανακοίνωσης τα χθεσινά κρούσματα που εντοπίστηκαν στα σχολεία και συγκεκριμένα 38, υπογράμμισε ότι αποτελούν το 6,6% του συνολικού αριθμού των επιβεβαιωμένων περιστατικών και κινούνται στο ποσοστό του 0,18%. Τρία παιδιά νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Μακάριο νοσοκομείο. Δύο κοριτσάκια 40 ημερών και 3 ετών και ένα αγόρι 13 ετών. Οι ανησυχίες εστιάζονται στο γεγονός πως το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αυξημένες εισαγωγές, κάτι που χτύπησε καμπανάκι στους αρμόδιους.